Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για όλα τα ανοιχτά θέματα στο ITV. Ο κύριος Ρωμανός αναφέρθηκε σε όλα τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση έγκαιρα προκειμένου να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού. Δίνοντας παράδειγμα την Ολλανδία αλλά και το Βέλγιο, ο κύριος Ρωμανός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει ό,τι απαιτείται για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Έχουμε καταφέρει, είπε χαρακτηριστικά, να είμαστε σε καλύτερη μοίρα, αλλά φυσικά σε καμία περίπτωση δεν είναι ώρα για πανηγυρισμούς, αλλά για συνέχιση και εντατικοποίηση της προσπάθειας. Αποδεικνύει ότι αν μη τι άλλο κινηθήκαμε έγκαιρα, κινηθήκαμε συντεταγμένα και με οργάνωση και με σχέδιο και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, αν μη τι άλλο. Ερωτηθείς για τα προβλήματα που καταγράφονται στα νοσοκομεία και τις ελλείψεις, υποστήριξε ότι καθημερινά με ειδικές πτήσεις φτάνουν στη χώρα μάσκες αλλά και υγειονομικό υλικό προκειμένου να προστατευτεί και να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως το υγειονομικό προσωπικό που είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή πράγματι έρχονται αυτές τις ποσότητες υλικού κάθε μέρα. Κάθε μέρα από την Aegean που βάζει πτήσεις από Κίνα, από Σαουδική Αραβία είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα από Αραβικά Εμιράτα, από Hong Kong περιμένουμε και από άλλες περιοχές την επόμενη εβδομάδα. Κάθε μέρα έρχονται πτήσεις με υγειονομικό υλικό, με μάσκες, με όλα αυτά που χρειάζονται για την προστασία κυρίως του υγειονομικού προσωπικού αλλά και όλων μας. Αυτή τη στιγμή επίσης υπάρχουν και τεράστιες δωρεές από το ιδιωτικό τομέα. Είχαμε για παράδειγμα 10 τόνους με 50.000 ειδικές μάσκες και 1.000.000 χειρουργικές μάσκες την προηγούμενη εβδομάδα από την Κίνα. Είχαμε 11 τόνους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που σας είπα. Είχαμε από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ όσον αφορά και τον ιδιωτικό τομέα 1.700.000 χειρουργικές μάσκες. Είχαμε από το Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ επίσης 8.336.000 χειρουργικές μάσκες που ήρθαν στις 31 Απριλίου με Golden Cargo. Κάθε μέρα έρχονται και υπάρχουν και φοβερές δωρές από το ιδιωτικό τομέα και υπάρχει φοβερή κινητοποίηση και ένα πάρα πολύ οργανωμένο σχέδιο που καταλαβαίνετε ότι σε αυτή τη φάση για να μπορέσεις να δεσμεύσεις αυτό το υλικό, να το φέρεις την ώρα σε μια παγκόσμια αγορά που καταλαβαίνετε ότι γίνεται ο χαμός. Ναι. Και αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο CNN και το ανέδειξε. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι αυτά φτάνουν στη χώρα μας. Εγώ σας μεταφέρω ένα αίτημα και από τα δικά μας νοσοκομεία εδώ. Για να απαντήσω λοιπόν και στο συγκεκριμένο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι διαρκώς προφανώς δημιουργούνται ή μεγαλώνουν οι υπάρχουσες ανάγκες, διαρκώς καλύπτονται μέσα σε αυτή τη ροή που σας ανέφερα καθημερινής εισφοράς υλικού οι προηγούμενες ανάγκες και είναι λογικό τόσο επεκτείνεται αυτή η πολύ δύσκολη περίοδος που διανύουμε τόσο θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή θα καλύπτονται κάποιες ανάγκες, θα δημιουργούνται καινούργιες, κάποιες άλλες, σε όλα αυτά φυσικά πρέπει να γίνεται μια προτεραιοποίηση και νομίζω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον, παρότι προφανώς υπάρχουν παραδείγματα σαν αυτά που αναφέρετε, η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε καταφέρει να ανταπεξέλθουμε πολύ καλά και απόδειξη σε αυτό είναι ότι δεν έχουμε φαινόμενα όπως σε άλλες χώρες να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον από τον κορονοϊό το υγειονομικό προσωπικό. Αναφορικά με την αυστηροποίηση των μέτρων, ο κύριος Ρωμανός υποστήριξε ότι από πλευράς της κυβέρνησης θα γίνει ό,τι απαιτείται για να μην πάει χαμένη η προσπάθεια που έχει καταβληθεί μέχρι και σήμερα. Θα γίνει ό,τι χρειάζεται, ούτως ώστε ό,τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα αφενός να το διατηρήσουμε και να μην πάει χαμένο και αφετέρου να μην γίνει μία λάθος κίνηση η οποία θα μας φέρει σε ένα πολύ χειρότερο στάδιο το επόμενο διάστημα που είναι δύσκολο ακόμα. Ο Απρίλιος είναι ένας δύσκολος μήνας. Και φυσικά αυτό θα εξετάζεται καθημερινά, για να μην πω και πολλές φορές μέσα στη μέρα, από τους ειδικούς σε συνάρτηση με την εικόνα που βλέπουμε στους δρόμους, στους χώρους συναθρήσεων που κανονικά δεν λειτουργούν, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί όπου θα μπορούσε πιθανό να υπάρξει τέτοιο φαινόμενο, όπως για παράδειγμα στα ATM, στις λαϊκές και το καθεξής. Τέλος, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία η οποία έχει πάρθει από τη Νέα Δημοκρατία και αφορά την ενίσχυση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Ουσιαστικά, όπως είπε, έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου τα μέλη και οι φίλοι της Νέας Δημοκρατίας
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να κληθούν από τον εκάστοτε Δήμο να χρησιμοποιηθούν σαν εθελοντές για να συνδράμουν στην ενίσχυση των ευπαθών ομάδων. Μία πράγματι πολύ σημαντική πρωτοβουλία και πολύ μεγάλη προσπάθεια, την κατεύθυνση της ενίσχυσης του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι που τρέχει ανά την Ελλάδα από όλους τους Δήμους. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει τι έχουμε κάνει. Ουσιαστικά έχουμε φτιάξει μία πλατφόρμα μέσα στο site Νέας Δημοκρατίας, όπου μπαίνουν όλοι οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος και δηλώνουν συμμετοχή εθελοντικά. Και αυτή η πλατφόρμα, αυτό το database μέχρι τώρα, αριθμεί συνολικά πάνω από 1.600 άτομα. Χθες ήταν 1.630, λογικά τώρα πρέπει να πλησιάζει τα 1.700 ή να τα έχει περάσει. Και σας θυμίζω ότι αυτός ο αριθμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, αν σκεφτείτε ότι συνολικά η βοήθεια στο σπίτι αριθμεί 4.500 υπαλλήλους των Δήμων ανά την Ελλάδα. Άρα, 4.500 που υπάρχουν ήδη, εμείς έχουμε προσθέσει μέχρι τώρα 700 άτομα. 700, ναι. Αυτό φυσικά γίνεται με ένα συντεταγμένο τρόπο, γίνεται υπό την επίβλεψη των Δήμων. Αυτοί διαχειρίζονται και κατανέμουν αυτό το προσωπικό, δεν εμπλεκόμεθα εμείς αυτό. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να παρακινούμε. Ουσιαστικά καλείτε μέλη και φίλους να μπουν στην πλατφόρμα, να δηλώσουν συμμετοχή και να ενισχύσουν την όλη προσπάθεια. Όλα αυτά τα ονόματα και το database στους Δήμους και τα διαχειρίζονται αυτοί τη στιγμή που θέλουν, με τον τρόπο που θέλουν και με τον διαμοιρασμό που επιθυμούν.